Την ώρα που γραφόταν ο τραγικό επίλογο με την ταφή του 42χρονου ναθανο, ο οποίο από αγνοούμενο, όπω αρχικά δηλώθηκε στι αρχέ, τελικά αποκαλύφθηκε πω έπεσε θύμα ενό απίστευτου τροχαίου επί του βόρειου δικού άξονα Κρήτη στον Παλίμιλο ποτάμου, οι αξιωματικοί του τμήματο του ΒΟΑΚ εξακολουθούν να συλλέγουν κάθε χρήσιμο στοιχείο που θα αποκαλύψει τι συνθήκε κατά τι οποίε διαδραματίστηκε η οικογενειακή αυτή τραγωδία που ήρθε στο φω το μεσημέρι του περασμένου Σαβάτου. Το τροχαίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα δυσκολότερα που έχουν σημειωθεί στα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας καθώς παρουσιάζει πολλά και ένα χρόνο από την ημέρα που σημειώθηκε έως και τη στιγμή που αποκαλύφθηκε με τη βασική μάρτυρα που είναι η 32χρονη σύζυγος του Νάθαν και η οποία παραμένει σε καταστολή στη μοναδεντατική θεραπεία στο νοσοκομείου Χανίων να είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να φωτίσει πλήρως κάθε πτυχή της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της Κρήτη TV, οι αρχές οδηγούνται στο συμπέρασμα πως το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης και συγκεκριμένα μετά τις 5 και 4 και πριν από τις 6 και 4 το πρωί. Όσον αφορά το χρόνο θανάτου, να τονίσω ότι τις τελευταίες μέρες γνωρίζουμε όλοι ότι είχαμε υψηλέ θερμοκρασίες στην Κρήτη, σωρός ήταν έξω, το οποίο σημαίνει ότι τα συπτικά φαινόμενα τρέχουν σε εισαγωγικά πολύ πιο γρήγορα από κάποιε άλλε συνθήκε και κατά προσέγγιση δώσαμε το 12 με 13 Απριλίου. Ψάχνοντα οι αρχέ στο κουβάρι τη υπόθεση, προκύπτει ότι το ζευγάρι έφυγε από την Ιερά Πέτρα την περασμένη Δευτέρα με προορισμό του Ταχανιά για την αγοροπολισία ενό οχήματο. Το βράδυ τη Δευτέρα, λένε οι ίδιε πληροφορίε, ο Νάθαν και η Σβέτα διενεκτέρευσαν σε χωριό του Αποκόρονα, ενώ τα χαράματα φέρεται να πήραν το δρόμο τη επιστροφή με τη μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα του. Πλησιάζοντας προς τον παλί σε μία αριστερή στροφή του ΒΟΑΚ, καταγράφεται δεξιά εκτροπή της μοτοσικλέτας, με συνέπεια η μηχανή να απογειωθεί κυριολεκτικά με τη βοήθεια μιας ήδη χτυπημένη από άλλο τροχαίο προστατευτικής μπάρας, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να πεταχτεί 35 με 40 μέτρα και να ακινητοποιηθεί σε ένα δέντρο, ενώ ο Νάθαν βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα μακριά από το ΒΟΑΚ και η Σβέτα βαριά χτυπημένη σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από το σύζυγό. Η αιτία θανάτου είναι ολιγεμική καταπληξία, οφειλούμενη σε τρώση του σπληνός και σε ρήξη του ύπατο. Ε, είχαμε απώλεια αίματος καθώς επίκτησαν τα συγκεκριμένα εσωτερικά όργανα στην κοιλιακή χώρα και από αυτό υπήρθε και ο θάνατος. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, έχει χτυπήσει στο θώρακα έχει χτυπήσει την κοιλιά και επίση έχει και στα οστά χτυπήσει. Το ζευγάρι, το οποίο αναζητούσαν ένα οι φίλοι του καθ' όλη τη διάρκεια τη περασμένη εβδομάδα, εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι του Σαββάτου από έναν φίλο του, ο οποίο μάλιστα συγκλονισμένο κατέθεσε στι αρχέ ότι αρχικά εντόπισε τον Άθαν και σε κοντινή απόσταση είδε τη γυναίκα του χωρί να αντιληφθεί πω ήταν ζωντανή. Όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, αποκαλύφθηκε από μία κίνηση του χεριού της 32χρονης με όση δύναμη της είχε απομείνει έχοντας απειροελάχιστα τις αισθήσει της ότι αν και βαριά χτυπημένη ήταν τελικά ζωντανή. Παρόλο που είχε μια, ένα σπλίνα που ήταν σχεδόν διαλυμένο, εντούτοις σε γυναίκα άντεξε. Οι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν στη διάθεσή του βιντεολειπτικό υλικό από κάμερε ασφαλεία επιχειρήσεων που βρίσκονται επί του ΒΟΑΚ με σκοπό να το ερευνήσουν. Ενώ ήδη στο μικροσκόπιο του βρίσκεται το υλικό από κάμερα ασφαλεία ενό ξενοδοχείου στην περιοχή του Λατζιμά, που απέχει περίπου 7 με 10 χιλιόμετρα από το σημείο τη τραγωδία. Επίση, αν και δεν θεωρείται επικρατέστερο σενάριο τούτης η Ελλάς εξετάζει και το ενδεχόμενο η μηχανή του 42χρονου να χτυπήθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα.